θεώρησα τη σημερινή συνάντηση απαραίτητη, διότι ακούγονται το πιο ειδικότερα στο τι γινόταν φιλότα, πολλές αναλήθειες και έτσι έχετε φαντάζομαι μπερδευτεί. Ακούω κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω από ποια βάση ξεκινούν αυτά. Ότι η Δημοτική Αρχή απουσιάζει, η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τίποτα, η Δημοτική Αρχή έχει εγκαταλείψει την τοπική κοινότητα φιλότα. Εγώ θέλω να κάνω μία κουβέντα σήμερα, να έχετε μία έγκυρη και πραγματική και αληθινή ενημέρωση και οτιδήποτε θέλετε, είμαι στη διάθεση να σας απαντήσω. Θα ξεκινήσω με μια γενική ενημέρωση και όποιος θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα μπορεί να την καταθέσει εδώ και να του δώσουμε τα στοιχεία που υπάρχουν για το λόγο που αληθές αυτό που θα πω. Καταρχήν με μία, δύο, τρία πραγματάκια να ξεκινήσουμε και να μην συγχαίουμε ανώμια πράγματα. Η εποχή που βιώνετε όλοι σας, που βιώνουμε εμείς, δεν έχει καμία σχέση με την περίοδο ως την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Άλλο περιβάλλον η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε, εθνικό, δημοτικό, σε επίπεδα δημοσιονομικά, ακόμα και σε γραφειοκρατικά. Και άλλο σήμερα. Εμείς από την ημέρα που παραλάβαμε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, να υλοποιήσουμε ένα έργο, καταρχήν να συγκροτήσουμε το νέο καλλικρατικό δήμο, να ενοποιήσουμε δηλαδή τις 6 πρώην τοπικές αυτοδιοικήσεις, να εναρμονιστούμε στο καλλικρατικό νόμο που είχε πάρα πολλά προβλήματα, με αντιφάσεις, με πραγματικά προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να τα λύνουν, κάποια τα λύναμε και να σου πω τα νέα οδηγία ότι πλέον δεν πρέπει να ξαναπροχωρήσουμε στα νέα θέματα διότι υπάρχουν άλλες οδηγίες. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο στην ουσία αναλώσαμε όλες τις περισσότερες δυνάμεις μας να οργανώσουμε το νέο καλλικρατικό δήμο. Διότι εγώ δεν θα πω παραλάβαμε καμένη γη, όμως ήταν πλήρως ανέτοιμη. Ανέτοιμη ήταν όλες οι υποδομές που βρήκαμε για να ξεκινήσουμε εμείς τη διοικητική μας περίοδο. Έτσι υπήρχε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, έγινε όλη η δημοτική ομάδα, μπορώ να πω, καταβάλαμε υπερπροσπάθειες, πολλές ώρες εργασίες καθημερινά, ποτέ δεν φύγαμε τον πρώτο χρόνο πριν τις 8-9 το βράδυ από το Δημαρχείο, όλοι συνεργάτες, ακόμα και το υπαλληλικό προσωπικό σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και να προλάβουμε όλα αυτά που είχαμε ως σχεδιασμό. Παράλληλα, τον πρώτο χρόνο, στην πρώτη διοικητική περίοδο του έτους, είδαμε μια μεγάλη ανάγκη που έπρεπε να οργανωθεί το δίκτυο ενεργειακό δήμων που έχουμε άμεση σχέση εμείς και σε ένα βαθμό εξαρτώμαστε και από τη δράση της ΔΕΗ εδώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και εκείνα τα θέματα ενιαία πλέον για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όπως γνωρίζετε, το δίκτυο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Αμιντέου και η έδρα είναι σε αυτό το κτίριο. Και πρόσφατα που υπήρχε και σε όλες τις συνελεύσεις ευρωπαϊκές και πρόσφατα που ήμασταν στην Λιντεμπέργη, η μόνη τοπική κοινότητα που είχε σημαία και έδρα στο χάρτη από όλα τα χωριά της Γερμανίας και της Ελλάδας εμφανιζόταν μόνο η τοπική κοινότητα Φιλότα και μάλιστα έγινε και κουβέντα για ποιο λόγο εμφανίζεται στο χάρτη τον ευρωπαϊκό η τοπική κοινότητα Φιλότα. Και σε μια τελευταία συνάντηση που έγινε στο χωριό έμαθα ότι έγιναν σχόλια πολύ αρνητικά και θα ξεκινήσω από ένα θέμα που πραγματικά εγώ το αντιλαμβάνομαι, αλλά πριν γίνει αυτή η συζήτηση και διαμαρτυρηθούν για τις και θα αναφέρουμε στις ζώνες άφρα, εγώ είχα κάνει και με τον πρόεδρο και με τα παιδιά συνάντηση πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό. Οι ζώνες δεν είναι ευθύνη του Δήμου, ούτε έχει κανείς μπορεί να κάνει παρέμβαση. Ένα συγκεκριμένο νόμο, βάσει αυτού του νόμου, τον οποίο θα σας τον αναφέρω και με χαρτιά για την πείραμα απάντηση, κατατάσσονται οι ζώνες Α, Β και Γ. Σε μια γενική έτσι ενημέρωση, το πρώτο έτος, όταν είδαμε και παραλάβαμε από τις άλλες τοπικές κοινότητες να δούμε πού κυμαίνονται τα τέλη, είδαμε ότι στο Φιλότα πραγματικά υπήρχε ένα δυσανάλογα υφιξημένο τέλος. Και ξεκινήσαμε από έναν εξορθολογισμό που
θεωρώ έπρεπε και επιβαρόταν και είναι δίκαιο να μην έχουμε τις διαφορές που είχαμε με τις άλλες τοπικές αυτοδιοικήσεις. Αυτό πραγματικά ψηφίστηκε ομόφωνα γιατί δεν μπορούσε κανείς να φέρει αντίρρηση στην Επιτροπή την οικονομική που είχαμε οργανώσει, διότι ήταν προφανές η αδικία. Βέβαια, εδώ σπεκουλάραν όλοι. Ακόμη και πρόσφατα, και μιλώ με το όνομά τους, για να μπορεί ο καθένας από εσάς να ραδικαλιστεί, στο τοπικό διαμέρισμα το ΑΕΤΟΥ, άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και μιλώ για την αντιπολίτευση, πήγαν και ακριβώς το τοπικό. Στο χωριό του κατέβασε τα δημοτικά τέλη. Σε εσάς τα ανέβασε. Γιατί ακουστήκανε, και πάλι και σε μένα κάποιος συνδημότης μας στο καφενείο μου είπε, ο Δήμος Φιλότα σας άφησε πολλά χρήματα και δεν κάνατε τίποτα. Και επειδή αυτό ξαναεμφανίστηκε στα καφενεία, εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ σε το τι παραλάβαμε, το τι κάναμε, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και βεβαίως, πήραμε από Φιλότα κάποια μετρητά σε ταμείο. Όμως πήραμε και υποχρεώσεις τεράστιες. Τις οποίες υποχρεώσεις ήμασταν υποχρεωμένοι μέσα σε αυτήν την οικονομική δυσκολία συγκυρία να τις εξοφλήσουμε. Και το πράξαμε. Και εξού ότι ο Δήμος Αμυνταίου αναδείχθηκε στους 10 καλύτερους Δήμους για τη χρηστή οικονομική διαχείριση. Καταρχήν μου ήρθε ένα θέμα από το τοπικό συμβούλιο του Φιλότα, στο οποίο συμβούλιο Φιλότα, για το θέμα αυτό της Άλφα Ζώνης. Είναι αυτό εδώ, ήρθε στις 23/1/2013. Άμεσα η Δημοτική Αρχή έκανε παρέμβαση με έγγραφό της στη ΔΕΗ και έχουμε και το όλη την αλληλογραφία με απάντηση της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο και πώς η τοπική κοινότητα Αλεβαία μπήκε στην πρώτη ζώνη και ο Φιλότας πήγε στη Β'. Για να μην σας διαβάζω όλα τα έγγραφα, λέει από τις απαλλατρώσεις που έγιναν στην περιοχή των παραπάνω τοπικών διαμερισμάτων μετά το 1990, τα στοιχεία που έχουμε προκύπτει ότι από την τοπική κοινότητα Λεβέας απολωτριώθηκαν 1.794 στρέμματα, κόμμα 739. Από την τοπική κοινότητα Φιλότα απολωτριώθηκαν 618 στρέμματα. Έτσι λοιπόν, βάσει αυτό δημιουργήθηκε αυτή η ένταξη. Αυτό είναι έγγραφο της ΔΕΗ που μας απαντήθηκε στις 9 Δεκάτου. Αμέσως δηλαδή, μετά από το ερώτημα που κάναμε εμείς στις 24/9. Αμέσως ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της τοπικής κοινότητας. Θέλω να πω κάτι που παρέλειψα. Με την ίδρυση του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Άμεσο με ποια έννοια, ότι ο στόχος που είχαμε βάλει να διπλασιάσουμε το τοπικό πόρο δεν επιτεύχθη, όμως επιτεύχθη ότι πήρα μια αύξηση αυτήν την οικονομική συγκυρία 25%. Πάμε στην το τι χρήματα ακριβώς παρέλαβαμε από το πρώην Δήμο Φιλότα. Παρέλαβαμε από ιδίους πόρους 139.994,34 λεπτά. Και τι υποχρεώσεις αναλάβαμε. Στο σύνολο αναλάβαμε 1.700.000. Εμείς λοιπόν έχουμε εξοφλήσει ένα, όπως είχαμε υποχρέωση, άμεσα από ιδίους πόρους σχεδόν τις 348.000 ευρώ. Έχουμε άμεση υποχρέωση να καταβάλουμε τις 681.900 τώρα. Έργα που εκτελούνται ή ολοκληρωθήκανε ή συμβασιοποιηθήκανε. Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των σχολικών χώρων, των άπλων χώρων, 12.500 ευρώ. Αποκαταστάθηκαν φθορές 8.000. Συντήρηση και επισκευή κτηρίων δημοτικών σχολείων και άλλων κτηρίων 12.500. Αποκαταστάθηκε η πλακώστρωση, υπογράφηκε πρόσφατα η πλακώστρωση και κρασπέδωση της εισόδου Φιλότας Λεβαίας 25.100 ευρώ. Επισκευή του γυμνασίου 6.000 ευρώ. Διαμόρφωση εισόδου του Φιλότα έχει εγκριθεί και υπογράφει τη σύμβαση. Έγινε έγκριση πρακτικό 32.000. Η κατασκευή και διάνοιξη
οδών 40.000, διαμόρφωση χώρων πρασίνων δημοτικών χαρών 40.000. Επισκευή και συντήρηση του που πρόκειται να ξεκινήσει σε ένα κτίριο απέσω της περιφερειακής ενότητας 20.000 και προχωρούμε λοιπόν στα έργα, τα οποία χρειάστηκε πολύ ιδιαίτερη προσπάθεια να ενταχθούν. Όπως ξέρετε, ξεκίνησε ολοκλήρωση της τηλεθέαμασης, ο εργολάβος καταστάθηκε και ξεκίνησε το έργο, σκάβει δηλαδή, και ολοκληρώνεται το έργο της ίδρυψης. Αυτά τα δύο τελευταία έργα του 1 εκατομμυρίου που ήταν μια ένταξη για το έργο ίδρυψης, και η τηλεθέρμανση, όπως γνωρίζετε, είναι η ολοκλήρωση της τηλεθέρμανσης, η οποία, όπως είπαμε, τάχθηκε και ξεκίνησε. Έχουμε λοιπόν προς ένταξη ένα έργο πολύ μεγάλο, στο μεγαλύτερο που γίνεται, 21.600.000 το αποθητευτικό. Αυτό έχει μια ιστορία πολύ μεγάλη από την αρχή που παραλάβαμε τη διοίκηση. Υπήρχε ένας αρχικός σχεδιασμός από τον πρώην Δήμο Φιλότα να πάρει τα λίμματα στην Τολεμαϊδά. Ήταν ένα ανιαίο έργο 52 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με την ΟΕΡΔΕ. Λόγω των περικοπών όμως του ΕΣΠΑ, αυτό το έργο προσπάθησε το ΕΠΕΡΑ να το απεντάξει. Διότι η πρόταση ήταν το 52 εκατομμυρίο, περικόπηκαν και έφτασαν τα χρήματα στα 34 εκατομμύρια. Αλλά η πρόταση όπως είχε διαμορφωθεί στην αρχή δεν μπορούσε να εκτελεστεί. Με πολλές προσπάθειες εδώ στην περιοχή, στην περιφέρεια, στην διαχειριστική αρχή, στο Υπουργείο, σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΠΕΡΑ, δεν είχαμε αποτέλεσμα. Επειδή όμως αυτό το έργο εμείς το χαρακτηρίσαμε ως έργο σημαία για την προστασία Βεβολίτιδας του ποταμού Σουλού και της Βεβολίτιδας, φέραμε κάποια στιγμή έναν ευρωβουλευτή υπεύθυνο λιμνών. Ανακαλύψαμε μηνύει ότι το ελληνικό κράτος έχει μία παρατήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος για την προστασία της λίμνης Βεβολίτιδος και μάλιστα με προειδοποίηση πιθανού ενός προστήτου, πιθανούς ότι σε δημιουργηθεί και ένα πρόστιμο. Πιέσαμε λοιπόν και πάλι σε διάφορους υπουργούς που συναντηθήκαμε και καταφέραμε να κάνουμε το εξής. Να χωρίσει το έργο αυτό από το έργο της Τολεμαϊδός, το ΕΠΕΡΑ να εγχωρίσει τα χρήματα, μια ειδική διαδικασία που δεν συμβαίνει τακτικά, να εγχωρίσει το ΕΠΕΡΑ τα χρήματα στην διαχειριστική αρχή της περιφέρειας της Μακεδονίας, στη διαχειριστική, και η διαχειριστική να ανοίξει ένα μέτρο, να μην έχει άλλο δήμος δικαίωμα, για το Δήμα Μητέου. Και έτσι το έργο, εκεί είμαστε τελική μορφή, γιατί πήραμε τη λέξη δημοπράτηση για το βιολογικό και περιμένουμε και για τα εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα προκειμένου να το βγάλουμε στον αέρα για διαγωνισμό. Η αρχή για την ένταξη του περιμετρικού δρόμου Φιλότας, ενός προϋπολογισμού περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα έργο που διεκδικούμε. Έχουμε έρθει σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή κάποια στιγμή να ανοίξει αυτό το μέτρο προκειμένου να υποβάλουμε το φάκελο εμείς. Για αυτό το έργο δεν θα έλεγα ότι είμαι σίγουρος 100%, όμως υπάρχουν πολλές ελπίδες να το εντάξουμε και να υλοποιηθεί πριν το 2000, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί πριν την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ που είναι το 2015, τέλος του 2015, όλα τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Και βέβαια, άμεσα ξεκινάμε μετά με συνεννόηση με το μελετή την επέκταση του σχεδίου της πρώην τοπικής κοινότητας που είχε γίνει μελέτη και είναι ολοκληρωμένη. Βέβαια υπάρχει μια οικονομική υποχρέωση και εδώ, γύρω στις 100 και κάτι χιλιάδες, αλλά έχουμε συμφωνήσει με το μελετή πώς θα πάρει τα χρήματα προκειμένου να προχωρήσει την πράξη εφαρμογής που λέμε για να μπορείτε δικαιούχοι να πάρετε τα κίνητα σε αυτό θα προχωρήσει άμεσα. Κάστηκα να πω σε λεπτομέρειες. Σας λέω λοιπόν ότι μέχρι τον προηγούμενο μήνα οι παρεμβάσεις που γίνανε στην τοπική κοινότητα του Φιλότα είναι σε υδραυλικά, έκανα μια θεματολογία των έργων και βέβαια είναι και αναλυτικά αυτά, πολύ αναλυτικά. Έχω εδώ, μπορείς να διαβάσω για οικονομία του χρόνου, θα τα πω συνοπτικά. Σε επίπεδο υδραυλικά γίνανε 59 παρεμβάσεις. Σε ηλεκτρολογικά 24 παρεμβάσεις, σε πράσινο 23 παρεμβάσεις, σε καθημερινότητα 25 και σε μηχανήματα έργο 21. Γίνανε και κάποια έργα, όπως είναι γενικότερα του Καλλικρατικού Δήμου και το κάνουμε στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου και προχωράει αυτό την αγροτική οδοπία, η οποία θα προχωρήσει μέχρι να ολοκληρώσουμε την
κάλυψε όλο τον αγροτικό δρόμο με χαλίκι. Είναι ότι δεν κάνουμε τίποτα για να ικανοποιήσουμε προσωπικές δουλειές ή συμφέροντα, παρά μόνο το γενικό συμφέρον, και θυσιάζουμε ακόμα και ένα πλεονέκτημα που μπορούσαμε να έχουμε σε εκλογές, αυτά τα χρήματα τα χρησιμοποιήσουμε για προεκλογικούς λόγους που προέρχονται. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής. Έτσι πορευόμαστε για να αφήσουμε κάποια θετικά αποτυπώματά μας πίσω για να είμαστε χρήσιμοι στην τοπική κοινωνία. Βέβαια, εδώ, για τη διεκδίκηση του πόρου, επειδή είναι ιστορικό από τότε που ξεκινήσαμε, μόλι ο μέλος της κυβερνήσεως, υπήρξε μια διαβούλευση από τον προηγούμενο υπουργό, από τον κύριο Μανιάκη μάλλον, και για να δούμε πώς και γιατί γίνανε και μεγάλες συσχέσεις με περιφερειάρχες, με βουλευτές τοπικούς, με δημάρχους. Και εμείς είχαμε την αντίθεση και ομόφωνα το δίκτυο και οι πέντε δήματοι δηλαδή, ότι δεν συμφωνούσαμε τα χρήματα αυτά να διαχειριστούν περιφερειακά. Συγκεκριμένη κατεύθυνση έχουν αυτά τα χρήματα, ο νόμος είναι σαφέστατος, μιλάει για τις κοιτώμενες περιοχές, δεν μπορεί καμία περιοχή να πάρει ούτε ένα ευρώ. Δεν το δικαιούται. Κανείς δεν βλέπει τις καμινάδες των ορυχείων πέρα από τις συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες και κανένας δεν έχει υποστεί την ιδέα ή αυτή παρέμβαση στην κρατική της απολωτρίωσης ή και της κατάστασης που βιώνουμε σήμερα με τα ορυχεία. Πρόσφατα δε στην ΛΕΠ ήρθε ένα χαρτί και ζητά ο Δήμαρχος Καστοριάς ισότιμη κατανομή του πόρου, εφόσον είναι περιφερειακό. Καταλαβαίνετε δηλαδή, εκεί που μας δίνουν τα χρεφτάκια για τους ανθρωπογενείς θα χάσουμε και αυτά. Αν δεχόμασταν μια τέτοια κατανομή. Υπάρχει έγγραφο και από ό,τι άκουσα, και θα σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα που ήταν πραγματικά αισθάθηκα ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά στο Δήμα Αγγέλου. Εμείς δεν συμφωνούσαμε να γίνει κατανομή και δεν συμμετέχαμε στις επιτροπές. Με συνέπεια, η περιφέρεια να μην μπορεί να συγκροτήσει την κατανομή του πόρου, διότι 4 το δεκάμι, μεθαύριο δηλαδή, σε ένα μήνα, η προσφυγή μας εκδικάζει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και δεν δίναμε εκπρόσωπο στην Επιτροπή. Μας υποχρέωσε όμως, οι πιέσεις μάλλον μας υποχρεώσανε και ήρθε το θέμα αυτό στην ΠΕΔ. Να στείλουμε εκπροσώπους στην κατανομή, στην Επιτροπή Κατανομής του Πόρου. Και ήρθε η Δήμαρχος Βορειοπισιακής της δηλαδή και ο Δήμαρχος της στο Σερβίο και διεκδικήσανε ένα μέρος στην Επιτροπή να είναι αυτή. Λέγοντας ότι δικαιούμαστε και εμείς πόρο και μάλιστα όχι αυτά που μας δίνεται αλλά που μεγαλύτερο και θέλουμε να είμαστε και εμείς μέσα στην Επιτροπή. Εγώ διαφώνησα κάθετα. Υπήρξε μια ένταση στην ΠΕΔ, ήμασταν 14 μέλη εκείνη την ημέρα. Και τέθηκε το θέμα από τη Δήμαρχο του Βοήλου και τον Δήμαρχο του Σερβίου σε ψηφοφορία. Βέβαια, ήταν τόσο δίκαιο το αίτημά μας που το στήριξαν οι περισσότεροι Δήμαρχοι και έτσι ψηφίστηκε η πρόταση δική μου με 8 ψήφους, η πρόταση των Σερβίων και του Βοήλου με 6. Το περίεργο ξέρετε ποιο ήταν. Ότι στους 6 που στηρίξαν την πρόταση του Βοήλου και των Σερβίων ήταν και του κυρίου Θοδωρίδη. Έτσι δεν μπορεί να πάμε μπροστά. Έτσι δεν γίνονται τα πράγματα γιατί παράγονται σε τοπικό επίπεδο να βγαίνουν και έξω από το Δήμο μας. Να οικονομεύουμε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα. Όπως γίνεται και σε άλλα θέματα. Δεν μπορεί να εδώ πιθανόν τα παράξενα ότι έβαζε τις τοπικές κοινωνίες λέγοντας διάφορα πράγματα σε αντιπαλότητα και ακόμη σε δύσκολη θέση. Εγώ να πάω να πηγαίνω ας πούμε στο Βαρικό και να του λέω όχι ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δεν έχουν γίνει όλα τα έργα στο Δήμο Φιλόντα, στο χωριό που σας λένε. Κάναμε σε εσάς 1 εκατομμύριο ανάπλαση. Είσαστε 600 άνθρωποι και σας κάνουμε 1 εκατομμύριο ανάπλαση. Δηλαδή είχα να αντιμετωπίσω εσωτερικά και τώρα βγαίνει η αντιπαράθεση αυτή και σε εκτός Δήμου μας. Το οποίο είναι πραγματικά το θεωρώ επικίνδυνο, διότι οι κοινωνίες είναι ανταγωνιστικές. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, ο καθένας κοιτάει τον τόπο. Εάν και εμείς δεν κοιτάξουμε τον τόπο μας, μπαίνει κανεί μόνο μας. Στο μέτρο του δυνατού και σε μια ευαίσθητη χρονική περίοδο, όσο μάλλον το πολιτικό χρόνο, η εκλογική περίοδο. Πέρα από αυτό όμως, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε από μια τρίτη ματιά τις προσπάθειες που κάνει η πολιτική αρχή, κανονίζει εδώ δημόσια και η πολιτική, συνεχίζοντας κάποιες ενέργειες που παραλάβατε εμάς. Μία
μια άρτια, να μάθω μια φορά, διοίκηση του Δήμου και μάλιστα το τεχνικό κομμάτι του Δήμου. Πέρα του Δήμου. Έτσι, πρέπει να το δώσουμε τα έψημα και ειδικά στην τεχνική, στο τεχνικό προσωπικό, στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Όχι και παράλληλα, όχι με τις άσκησες του καλλιτεχνικού Δήμου. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν και προαπαιτούν και την πολιτική καθοδήγηση. Την πολιτική ηγεσία. Επειδή όμως θέλω να βάλω κάποια πράγματα όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του Δήμου, θα ξεκινήσω από αυτό που σου είχα πει, επιτρέψει τον ελληνικό. Όταν πρωτομίλησες αυτήν την αίθουσα, σου είπα θες τι προϋπολογισμό θα έχεις σε σχέση με το άθροισμα των προϋπολογισμών των καρποδιστηριακών δήμων. Δηλαδή, εύχομαι να εντάξεις μέσα στο τεχνικό σου πρόγραμμα του 2014 τα 20 και πλέον εκατομμύρια των μελετών που συντάξαν για τα αποκλειστικά του Δήμου πιλότα. Για να δούμε όμως την οικονομική διάσταση στην πραγματική, στην πραγματική οικονομία που λέμε. Επειδή η διοίκηση οφείλει να έχει μια συνέχεια και επειδή το χρέος είναι ζωογόνος σε πολλές περιπτώσεις, η δημιουργία του ζωογόνος είναι πηγή ανάπτυξης σε πολλές περιπτώσεις σαν διαχειριστή, αν το χρέος έχει στοχευμένες δράσεις, θα πω όσον αφορά την πραγματική οικονομία. Όταν αναλάβουμε το 2003, μία από το 2003, αναλάβουμε υποχρεώσεις και αυτά θα τα δείτε, 350.000 ευρώ σε τιμολόγια. Με ταμιακό απόθεμα ένα μεγάλο γενικό. Αν ρωτήσετε τους υπαλλήλους, του πρώην Δήμου του τώρα, δεν θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις μας την μία πρώτη του 2013. Αναλάβαμε υποχρεώσεις σε τρίτους, 250.000 ευρώ, και παραδώσαμε το 2010, το 2011, το 3ο, είπατε ότι παραλάβατε, αν θυμάμαι καλά, 140.000 ευρώ και υπήρχαν υποχρεώσεις 240.000. 348. Πόσο? 348. Άρα, το άνοιγμα της Αγίνα έκλεισε στην πραγματική οικονομία, στο πραγματικό χρέος, σε σχέση με αυτό που παραλάβατε. Στο ελληνικό σου μιλάω, στην Ευρωπαϊκή, έχεις 26 γωνιά. Να δεις. Ο Φιλότας είναι η Φλόρινα, το Αμύθιο και μετά ο Φιλότας. Φλόρινα, Αμύθιο και μετά ο Φιλότας. Ο Φιλότας δεν είναι ένα κουμπιδάκι. Είναι μεγάλο κουμπιδάκι. Ένα πράγμα να ξέρεις ότι το μορφωτικό, το βιωτικό και το κοινωνικό επίπεδο του Φιλότα είναι πολύ ανεβασμένο από ό,τι νομίζετε, πληθυσμιακά στον οδό Φλόρινος. Είπατε, μιλήσατε αρκετή ώρα, αναφερθήκατε σε αυτά, αλλά τη λέξη πρόνοια δεν την άκουσα. Ούτε τη λέξη άτομα μοναπηρία, ούτε τη λέξη ειδικά σχολεία. Και λέω πρόνοια γιατί παρότι είχατε την υποχρέωση, παρότι πρόβλεπε ο νόμος να φτιάξετε ένα γραφείο πρόνοιας με τον Καλλικράτη στο Δήμο Αμυταίου, δυστυχώς ένας υπάλληλος που ήταν ανάγκη για ένα κομπιούτερ και μια κοινωνική λειτουργία που έχετε κοινωνικούς λειτουργούς, δεν τέθηκε και ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί κόσμος να βγάλει έστω ακόμα και για ένα βιβλιάρο να πηγαίνει από τον Πελαργό στη Φλόρινα ή από το Φιλότη στη Φλόρινα για να παρακαλάει το Δήμο, την υπάλληλο του Δήμου Φλόρινας, όχι τη Σωματεία, γιατί εκεί είναι, για να βγάλει το δουλειά. Εγώ που διασχολήθηκα αρκετά χρόνια, βλέπω πολύ και πολλοί Κοριανοί με πέραν τηλέφωνο για να βλέπω τι να κάνω. Άρα κάπου υστερία έφτιαξε. Ένα αυτό. Που θα πρέπει άμεσα πιστεύω να το φτιάξει τη φωτογραφία. Ένα δεύτερο. Μιλήσατε για τα προγράμματα, ΕΣΠΑ και για τον πόρο. Και στο ΕΣΠΑ έχει ένα μεγάλο
ποσό, και το ήταν, μάλλον πιο είναι σήμερα από τις άλλες φορές, για την Πρόνοια. Δεν άκουσα τίποτα. Αν έχετε τίποτα στο πρόγραμμά σας ή αν υποβάλλατε καμιά μελέτη για να πάρουμε, διότι ξέρω στους άλλους Δήμους υποβληθήκανε και για ειδικά σχολεία και για κέντρα οι μηνύσεις φροντίδες ειδικά. Ας σας, απάνω από που γνωρίζω, δεν υποβάλλατε κανένα τέτοιο. Και ο πόρος διαθέτει αρκετά χρήματα, γιατί από ό,τι ξέρω περίπου στα 300-400 χιλιάρια διαθέτει και παραπάνω για την Πρόνοια. Δυστυχώς μένουν είτε στην Κοζάνη είτε στα Ζήτα. Και ακόμη έχει αρκετό κεφάλαιο ακόμη και για αυτόν τον σκοπό. Να πάμε και για αυτό το πράγμα. Πάμε σε ένα άλλο τρίτο. Από αρκετά με τον πρόεδρο του πρώην Δήμαρχο εδώ του Φιλότα, είχαμε δώσει και ένα αγώνα, βγήκαμε και στην τηλεόραση, ξαναμιλήσαμε και το είπαμε ότι σε ένα δρόμο που ενώνει Κοζάνη με τις Εγνατίες στα 15 χιλιόμετρα είχαμε 11 ή 12 θυμάμαι θύματα. Ένα σημαντικό. Και είπαμε να ανοιχτούν κάποια μέτρα ή να γίνει παράλληλο δρόμο από δίπλα ή να αλλάξει. Στον περιφερειακό. Δικό μας είναι και τα περισσότερα θύματα ήταν από τον τόπο μας. Κάναμε κίνηση, λέγαμε να μπουν στη θέα παντού. Δεν μπορεί σε ένα τέτοιο δρόμο ευθύ 15 χιλιόμετρων, ο οποίο πολλοί αναπτύσσουν και ταχύτητα 140-150, που να περνάνε ημερησίως πάνω από 300 φορτηγά, διότι κουβαλάνε από εκεί τα κάρβουνα, να βγαίνουν από όλες τις μεριές πάνω από 30 δρόμοι πάνω σε αυτόν τον κεντρικό δρόμο. Ήσατε για πολλά πράγματα τη σχέση, έχετε δίκιο, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Καταρχήν η Πρόνοια δεν έχει έρθει στο Δήμο Μητεωρίτη να έρθει πρώτη του έτους, μας το αναβάλανε για το 2014. Δεν έχουμε καμία νομική βάση και αρμοδιότητα να δώσουμε καμία εξυπηρέτηση νομική σε κανένα, όλοι πάνε στην Πρόνοια. Ως Δήμος Αμυνταίου δηλαδή, δεν έχουμε τη δυνατότητα να οργανώσουμε νόμιμη υπηρεσία και να εξυπηρετήσουμε τους αμαίας όλες αυτές τις ανάγκες που εξυπηρετούνται. Θα μας πει και ο διευθυντής είναι του Δήμου εδώ, τι συμβαίνει. Εγώ τον χώρο τον αμαία, κύριε Μπεράκη, τον έχω έτοιμο και αν έρθει στο Δήμο, μπορώ να σας τον δείξω και για το ΕΟΠΗ και για όλες τις ανάγκες σας. Τον έχω κατασκευάσει. Είναι έτοιμος. Έτοιμος. Όταν γίνει Πρόνοια. Δηλαδή ο χωροταξιακά. Δεν γίνει Πρόνοια, μα έχει πλήσει υποχρεωμένος ότι κάνει Πρόνοια. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, μας ωραία λίγο έτσι. Η υπηρεσία είναι από τις υπηρεσίες που μεταβάλλουν στους Δήμους με την κατάρρευση των μαχαιρικών αφηρικήσεων. Με τον καλλιτεχνικό τον νόμο, μέχρι την ανταμείωση του 2012, έπρεπε αυτοί να εκπαιδεύονται από το Δήμο της Έδρας του Νόμου. Δηλαδή από 1η-1η-2013 να πάμε εμείς την λειτουργία του γραφείου. Εμείς σαν ο Δήμος έχουμε εντάξει τον οργανισμό μας στην δομή της Πρόνοιας, έχουμε έρθει σε επαφή με εταιρεία να αγοράσουμε ένα λειτουργικό, εκπαιδεύσει τον υπαλλήλου και μας ανέβει. Νομίζω ότι ήταν 2-10 που μου ξέρει ο νόμος, όπου δίνει παράταση στην ίδια υψηλή κατάσταση και περιμένουμε την αυτοκίνητη παράταση. Δεν είμαστε έτοιμοι. Απλώς δεν παρέχουμε την ερώτηση. Δεν ξέρω για ποιους λόγους ήταν αρνητική στην αποδοχή αυτό, διότι λέει δεν συμπεριλάβει μόνο τα σχολεία. Δεν ήταν θέμα δικό μας. Υπήρχαν κατευθύνσεις από το πρόγραμμα ποια σχολεία θα συμπεριλαμβάνουν. Αλλά αυτό το πρόγραμμα έχει βγει στον αέρα, έχει δημοπρατηθεί 313.000 ευρώ για εξοπλισμό ειδικού σχολείου. Άρα, για να πάρουμε ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, πρέπει η διαχειριστική αρχή να δημοσιεύσει ένα μέτρο. Που να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μελέτη για να εντάξουμε το φάκελο σε αυτό το μέτρο. Δεν έχει κανένα μέτρο. Αναφέρατε για το γυμναστήριο. Εγώ είπα πολλές φορές και στον κύριο Στρατάκη. Δεν θέλω να κοροϊδεύω και να σας λέω ότι ξέρετε τι θα το κάνω. Δεν μπορούμε με τη σημερινά δεδομένα από ιδίους πόρους, ούτε από τον πόρο σας το λέω ευθέως, να δώσουμε μια δραχμή. Ο πόρος θα πάει στο λεπτοστάσιο της τηλεδέρμανσης, το είπε ο κύριος Σαλαμίδης, δεν ήταν όταν το είπα προηγουμένως εγώ. Τα χρήματα που θα πάρουμε και αν ακόμα δεν δικαιωθούμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όλοι μαζί θα πάμε στο δακί και θα πούμε τα χρήματα που δικαιούται το Δήμος Αμυνταίου θα τα διαθέσει για αυτό το σκοπό. Είναι ιερός ο σκοπός, έχουμε ένα τεράστιο έργο και πρέπει το λεπτοστάσιο από τη μελέτη ξεκινάω. Είμαι στο αρχές του έτους, στο πρώτο έργο της ΣΑΤΑ που θα έχω, θα αναθέσουμε μελέτη να δημιουργήσουμε λεπτοστάσιο με στερεά καύση. Αυτό που είπε ο κύριος Αλαμίδης, σας το είπα νωρίτερα στην εισαγωγή μου, ο κίνδυνος ποιος είναι και έπρεπε αυτό το λεπτοστάσιο να προβλεφτεί και να έχει υλοποιηθεί. Άρα λοιπόν, για να μην σας κοροϊδεύω, αν τώρα ο κύριος Στρατάκης έχει μια άποψη ότι μπορεί να το εντάξουν κάπου αλλού, το είπα προχθές, ήδη είμαστε τεχνικές υπηρεσίες να το ψάξουμε, ήδη έχω πάει με τον βουλευτή τον κύριο Κωνσταντινίδη, στον υπουργό, μας είπε ότι μας το
διαλύει το εργολαβικό με τον εργολάβο, μας το βρίδει, αλλά δεν μπορεί να δώσει μια γραμμή. Μίλησα με τη διαχειριστική αρχή, αν προτίθεται να ανοίξει κάποιο μέτρο για να το εντάξουμε εκεί, που το αποκλείσανε, ότι δεν γίνεται. Εμείς θα κάνουμε ένα βήμα, να πάρουμε από το Υπουργείο Αθλητισμού τις μελέτες όλες και να διαλυθεί η εργολαβία, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αύριο το ξεκινήσουμε. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν είχα τα χρήματα για τον τρόπο να το ξεκινήσω, να το φτιάξω. Ποιος δήμαρχος δεν θα ήθελε να φτιάξει ένα έργο και να, που είναι καθολικό έτοιμα της τοπικής κοινωνίας. Αλλά υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες, κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε δεύτερα και τρίτα. Πείτε μου τι να κάναμε δηλαδή. Να μην κάνουμε το εργοστάσιο, να πάρω τον πόνο να το δώσω εδώ. Και σκεφτείτε ότι αυτό που συνέβη και λέει ότι μια βράδυ μεθαύριο και τι δεν θέλω να λειτουργήσει. Τι θα μου πείτε. Άρα λοιπόν, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει, αλλά δεν μπορούμε σήμερα να σα πω τι θα κάνουμε, το κάνουμε αύριο. Το θέμα είναι δήμαρχε, συγγνώμη, το παίρνουμε το δοκιμαστήριο προ το φιλό, δήμο φιλότα ή όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή το μπορούμε να το πάρουμε. Είπα προηγουμένω. Το είπα ξεκάθαρα. Μπορούμε. Θα το πάρουμε. Μα τι είπα προηγουμένω. Αυτά τα λόγια που δεν κατάλαβα. Λοιπόν, λέω, εμεί θα προχωρήσουμε από το Υπουργείο Αθλητισμού να το πάρουμε. Γιατί εμεί βρήκαμε παράδειγμα 50.000 ευρώ σε δωρέ και να αρχίσουμε να φέρνουμε κάθε χρόνο από μια πόρτα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ σε αυτό που θα πει 50.000 ευρώ. Ωραία, αν εγώ λέω. Αν το θα μπορούμε να κάνουμε. Αν το έχει γίνει. Εγώ λέω λοιπόν ότι το είπα τώρα να μην. Σα λέω ότι θα το πάρει ο Δήμο και θα δούμε τι θα γίνει εφόσον και ο Υπουργό είναι προ αυτήν την κατεύθυνση να μα το παραχωρήσει ή οι τεχνικέ υπηρεσίε να κάνουν διαδικασίε. Σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα του χρόνου να κάνουμε μια συνάντηση στην τοπική κοινότητα Φιλότα προκειμένου να τους ενημερώσουμε, να γίνει μια αφίδρομη κουβέντα για να δούμε την πραγματική εικόνα της τοπικής κοινότητας Φιλότα. Πραγματικά έγινε μια επικοδομητική συζήτηση, ενημερώσαμε τους πολίτες το τι έχουμε κάνει, το τι κάνουμε και το τι θα κάνουμε και ζητήσαμε να μας πούν τις παρατηρήσεις τους το τι δεν κάναμε στην τοπική κοινότητα. Είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα και πραγματικά ικανοποιημένος ότι δεν διαπίστωσα να μου καταθέσουν καμία παράληψη από την παρουσία της Δημοτικής Αρχής. Ήταν πλήρως ικανοποιημένη από ό,τι διαπίστωσα μέσα από την κουβέντα όλοι οι κάτοικοι και πραγματικά αυτό μας ικανοποιεί ως Δημοτική Αρχή. Πιστεύω όταν ολοκληρώσουμε το έργο μας, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, την πρώην Δημοτική Ενότητα του Φιλότα, τότε θα ικανοποιηθούν πλήρως και πιο δύσπιστοι. Σήμερα βέβαια αναδείχθηκε περίτρανα ότι αυτά που λέγονται στα καφενεία ότι ο Δήμος δεν κάνει τίποτα διαψευθήκαν όλες αυτές οι κασάδρες. Και γι' αυτόν τον λόγο βέβαια δεν ήταν σήμερα παρόντες, διότι είχαμε να πούμε και άλλα πράγματα, είχαμε να πούμε τη θέση της αντιπολίτευσης τεκμηριωμένα μέσα από τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πιθανώς αντιληφθήκανε ότι όλα αυτά όλες αυτές τις αναλήθειες που διασπήρα στα καφενεία ή και σε επίπεδο προσωπικό δεν θα μπορούσαν εδώ να τις αντιμετωπίσουν και γι' αυτόν τον λόγο δεν ήταν παρόντες. Εγώ ως Δήμαρχος αισθάνομαι περήφανος διότι είδα στα πρόσωπα των κατοίκων μια ικανοποίηση και αυτό πραγματικά μου γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία να προχωρήσουμε στο μέλλον πολύ καλύτερα.